Ο Χάρης ο Ραμπαβίλας, ο επιθετικός της Αθλητικής Ένωσης Πάρου. Το έκλεισε το κινητό ο Χάρη, εντάξει. Μήπως είναι ο ξάδελφός σου ο Παναγιώτης ο Ραμπαβίλας από τη Σύρο να σε ρωτήσει τίποτα? Όχι, όχι, όχι. Δεν με ρωτήσει. Όχι. Η κοπέλα μου είναι. Για να δει τι έγινε. Οκ. Ήθελα να την κάνω πιο μετά αυτήν την ερώτηση, αλλά τώρα με παρέσυρε το κινητό σου. Τι εισπράττεις, τι βλέπει ο κόσμος γύρω-γύρω, ειδικά στον πρώτο όμιλο που δεν έχουμε επαφή κλπ. Πώς βλέπουν την ομάδα έτσι κάποιοι πιο ανεξάρτητοι, πιο τρίτοι παρατηρητές? Αν τη βλέπουν, έχουν καταλάβει ότι εσείς είσαστε αποφασισμένοι για όλα? Δεν το γνωρίζω αυτό. Τώρα τι να σας πω, γι' αυτό δεν είμαι εγώ αρμόδιος να δω αν οι υπόλοιποι έξω αγωνιστικοί παράγοντες είναι, πώς να το πω. Εντάξει, ότι, εντάξει, ότι... εγώ πιο πολύ για να επειδή σε ξαδέρφια με τον Παναγιώτη. Εντάξει, είναι μια ομάδα, η Ανελά Σύρου που με ρωτάτε αυτή τη στιγμή, είναι μια ομάδα που έχει κάποιους παίκτες ποιοτικούς. Εννοείται, είναι φτιαγμένη για να πρωταγωνιστήσει. Είναι φτιαγμένη για να πρωταγωνιστήσει. Εμείς είμαστε μια ομάδα η οποία ξεκινήσαμε αργά, όλοι έχουμε τις δουλειές μας. Τώρα κοιτάμε να δούμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Και εμείς το στόχο μας είναι να φτάσουμε στο πιο ψηλά μπορούμε να κάνουμε λίγο, να αναδείξουμε λίγο την Πάρο. Ναι. Γιατί τόσα χρόνια, εγώ είμαι τρία εδώ πέρα, βλέπω ότι προσπαθούν, εντάξει, κάποια στιγμή θα γίνει. Ναι, είναι η Πάρο, έχει πολλά χρόνια να κάνει μια διάκριση και θέλει. Νομίζω είναι μεγάλο κίνητρο για εσάς που είσαστε αμυγός έρας τέχνης. Ναι, θα την κάνει. Και αυτό βλέπω και από τη διοίκηση. Αυτοί προσπαθούν και τα παιδιά προσπαθούμε όλοι να είμαστε εδώ κάθε μέρα για προπόνηση. Παρόλο που έχουμε και τις δουλειές μας, εντάξει, μας αφήνει λίγο αυτό, αλλά προσπαθούμε όλοι να είμαστε μια ομάδα και μια οικογένεια, να το καταφέρουμε στο γήπεδο και να κάνουμε αυτό που θέλει ο προπονητής μας, και ο στόχος μας είναι να φτάσουμε πιο ψηλά μπορούμε. Τώρα μακάρι να τα καταφέρουμε. Έχουμε και στην Ελλάδα Σύρου να τα καταφέρει και να φτάσει στο στόχο της που θέλει. Βεβαίως, ο καθένας έχει τους στόχους του. Για το σημερινό παιχνίδι, Χάρη, ξεκινήσατε λίγο υποτονικά, λίγο πήγατε να παγιδευτείτε πάλι στη σφιχτή αμυντική τακτική του αντιπάλου. Από τα μισά όμως του ημιχρόνου και μετά, κάποιοι παίκτες πήραν πρωτοβουλίες, βγάλατε κάποιους αυτοματισμούς, γίνατε κινητικοί. Νομίζω δώσατε ένα δείγμα προόδου. Αυτό, ναι, προσπαθούμε να παίξουμε, προσπαθούμε να δείξουμε κάποια πράγματα που γίνονται μέσα στην προπόνηση. Το θέμα είναι ότι έχουμε λίγα παιχνίδια στα πόδια μας. Δηλαδή, όσο έχει προπόνηση να κάνεις, άλλο στην προπόνηση και άλλο το κάθε παιχνίδι. Όταν έχεις τέσσερα παιχνίδια να παίξεις, και αυτό είναι. Θα παίξει μετά από μια εβδομάδα λόγω ότι μπορεί να κυρωθεί λόγω καιρικών συνθήκων να αυτά. Δεν είναι ότι έχεις 20 αγώνες όπως είναι στην Αθήνα ή όπως είναι αλλού. Έχεις αυτό το 4 αγώνες που να βρίνουν πατήματα τα πόδια σου να παίξεις αυτό που θέλεις. Γι' αυτό τόνισα ότι είδα ότι σας βγήκαν κάποιοι αυτοματισμοί σήμερα και σένα τα τελειώματά σου, τα δύο γκολ που πέτυχε σήμερα, προήρθαν από συνδυαστική προσπάθεια. Από συνδυαστική, ναι, και εσύ τα τελείωσες βέβαια. Εντάξει, τα τελείωσα. Αυτή είναι η δουλειά μου. Άμα δεν τα τελείωνα και αυτά, δεν θα πρέπει να παίζω επιθετικός. Θα πρέπει να παίζω αμυντικός. Είμαστε μια παρέα σαν ομάδα. Δεν κοιτάμε ούτε να έχουμε κάποιες αψημαχίες μεταξύ μας. Ο καθένας παίζει για τον άλλον. Και αυτό βγαίνει μέσα στο γήπεδο. Θα βγει. Κάποια στιγμή θα βγει. Θέλετε λίγο αργότερα. Θέλετε, εντάξει, αυτά τα παιχνίδια τώρα. Να δώσω και συγχαρητήρια και στο Φιλότη και σε όλες τις ομάδες που πάνε για ένα στόχο. Βεβαίως. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι αυτό που λέω, είναι λίγα τα παιχνίδια. Είναι λίγα τα παιχνίδια. Όσο και να θέλουμε να δείξουμε και να κάνουμε, αν δεν μπορούμε να κάνουμε και ένα φιλικό και δεν να κάνεις και ένα τέτοιο, δεν γίνεται. Να. Δεν γίνεται να προσπαθήσουμε να βγάλουμε αυτοματισμούς. Στην προπόνηση μπορεί να βγουν. Το θέμα είναι στον αγώνα. Καμία σχέση. Είναι αυτό. Εγώ θέλω να σου ευχηθώ να βλέπω στα πρόσωπά σας, όπως βλέπω και στο δικό σου τώρα, αυτή την ικανοποίηση και τη χαρά του αθλήματος. Και να συνεχίζετε να βάζετε το εμείς πάνω από το εγώ. Ναι, είναι το εμείς πάνω από το εγώ, γιατί άμα δεν είναι το εγώ πάνω από το εμείς, εκεί θα υπάρχει πρόβλημα. Εκεί δεν θα είμαστε ομάδα. Θα είμαστε ο καθένας μας, θα πάμε να παίξουμε τένις. Καθένας ατομικά.